Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, αναφέρεται στη μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης ενικαία οικουμενικής συνόδου. Και επειδή τότε εταράχθη η ενότητα της πίστεως με την αιρετική διδασκαλία του Αρίου, γι' αυτό η σημερινή Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, που ένα κύριο αίτημά του ήταν η ενότητα των πιστών μέσα εις τους αιώνες. Και οι αιρέσεις στην εποχή μας είναι άφθονες και διαρκώς αυξάνουν, όπως και ένας διάχυτος νεοαριανισμός που διαρκώς όλα αυτά ξεσχίζουν τον άραφον χιτώνα του Κυρίου και κομματιάζεται η θρησκευτική ενότητα των πιστών. Το Κύριος είπε στην αρχιερατική του προσευχή: «Πάτερ Άγιε», από την Όμονος εις τον Πατέρα, «τήρησον αυτούς», εννοείται τους μαθητάς του, «εν το ονόματι σου, ο δεδοκάσμη, ή να όσοι εν, καθώς εμείς», για να είναι ενωμένοι, να είναι ένα, όπως είμαστε και εμείς, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Ζητείται δηλαδή εδώ η θρησκευτική ενότητα των πιστών και προβάλλεται ως υπόδειγμα ενότητος των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είναι πολύ σημαντικό. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: «Εικόν της φυσικής ενότητος της εν Πατρί και Υιό νοουμένης ούτω και ημείς τύπων τεινά λαβώντες και εις εκείνον βλέποντες», εννοείται των τύπων, «γενόμεθα εν προσαλλήλους εν ομοψυχία και τη του Πνεύματος ενότητη». Πολύ εύστοχος η παρατήρηση του Μεγάλου Αθανασίου, ότι προσβλέπουμε εις αυτόν τον τύπον, το υπόδειγμα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που είναι ένα, για να είμαστε και εμείς με μία ομοψυχία, το αυτό φρονούντες. Γι' αυτό εξάλλου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, «Χριστιανισμός εστίν μίμησης Αγίας Τριάδος». Πολύ θα επιθυμούσα να θυμόσαστε αυτή τη μικρή φρασούρα του Αγίου Γρηγορίου, ότι «Χριστιανισμός εστίν μίμησης Αγίας Τριάδος». Σε κάθε Θεία Λειτουργία ανανεώνομαι και λέμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Δηλαδή, τι να ζητήσουμε? Την ενότητα της πίστεως, αλλά και τη μετοχή μας εις το Πνεύμα το Άγιον, την κοινωνία μας εις το Πνεύμα το Άγιον, ώστε με αυτά τα δύο, εαυτούς και αλλήλους και τους εαυτούς μας και τους άλλους και τη ζωή μας ολόκληρη να παραθέσουμε εις τον Χριστό. Αυτά λέμε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά τι σημαίνουν αυτά? Και πρώτα η ενότητα της πίστεως. Είναι γνωστόν ότι η αίρεσης, τι είναι η αίρεσης? Απόκλησης από το ορθόν. Η αίρεσης καταστρέφει την ενότητα πάντοτε. Γι' αυτό προτρεπόμεθα, όπως καταστρέφει και το κοινό φρόνημα, εκείνο που λέει ο Παύλος, το αυτό φρονείται. Γι' αυτό προτρεπόμεθα εις την Θεία Λειτουργία και λέμε: αγαπήσομεν αλλήλους
να αγαπήσει ο ένας τον άλλον είναι ενομονία, ομολογήσομεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία εδώ η ενότητα της πίστεως, χωρίς την οποία δεν κάνουμε τίποτα. Είναι όμως και η ενότητα του ήθους του Ευαγγελικού. Πρέπει να σας το πω και αυτό και να το ξέρουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε τελευταία χρόνια προσέξει το θέμα του Ευαγγελικού ήθους. Κυρίως και στους πιστούς, αλλά κυρίως και στους κληρικούς. Δηλαδή, ζητείτε όχι μόνο να έχουμε ενότητα πίστεως, αλλά και να είμαστε ηθικοί άνθρωποι. Να μην εκδιδόμεθα εις την αμαρτία και μάλιστα εις τα σαρκικά αμαρτήματα, ώστε κατά καιρούς να ξεσπούνε σκάνδαλα εις βάρος των κληρικών, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ενότητα του Ευαγγελικού ήθους. Είναι κρίμα. Εγώ δεν απορώ. Δεν ξέρω. Πώς καταφέρνουμε και φτάναμε σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω. Βαρύτατα αμαρτήματα, εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να σταθούν, και κολλήματα, δηλαδή εμπόδια δια την ιεροσύνη. Πώς τώρα αυτά υπάρχουν και μπορούμε να λειτουργούμε και λοιπά, και ο λαός βλέπει, κρίνει, σχολιάζει, σκανδαλίζεται και είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Έτσι λοιπόν, και ενότητα πίστεως και ενότητα ήθους Ευαγγελικού. Για να μπορέσουμε να επικαλεστούμε τον Θεό κοινών Πατέρα και να απαγγείλουμε το Πάτερ ημών στη Θεία Λειτουργία. Δεύτερο, σημαίνει ακόμη ενότητα καρδιών. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής και λέγει, του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Όλοι εκείνοι που είχαν πιστεύσει είχαν μία ψυχή και μία καρδιά. Αυτό είναι ένα θαύμα. Ένα θαύμα το οποίο πρέπει διαρκώς να επαναλαμβάνεται. Πρόκειται βέβαια για την αγάπη. Αλλά προσέξτε όμως τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη δευτέρα του επιστολή. Αυτή η αγάπη πρέπει να είναι εν αληθεία. Δηλαδή, εκείνο που θα μας ενώνει δεν θα είναι απλώς η αγάπη, αλλά θα είναι και η αλήθεια του Ευαγγελίου. Διότι αν εσύ δεν έχεις την αλήθεια, είσαι διαφορετρόπως τοποθετημένος. Λέμε παραδείγματι, να πάρω συγκεκριμένο παράδειγμα με την Δυτική Εκκλησία, λέμε αγάπη, αγάπη. Θυμίστε πριν μερικά χρόνια που υπήρχε μια άφθονη αγαπολογία, άφθονη, και μιλούσαν για την αγάπη, για την αγάπη και λοιπά και λοιπά, και πατριάρχε και η πάπε και λοιπά. Υπάρχει η αλήθεια. Όλη αυτή η αγαπολογία πέφτει στο κενό όταν δεν υπάρχει η αλήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Η αγάπη έξω από την αλήθεια οδηγεί σε βάραθρο, όπως είναι ο σύγχρονος οικουμενισμός. Και μάλιστα αυτή όλη η κατάσταση που πάμε, τι πάμε να κάνουμε, δεν ξέρω, να ενώσουμε τις θρησκείες μεταξύ μας, ακούσατε. Δηλαδή να μίξουμε τα άμικτα. Μα μπορούμε να μιγούμε με τον Ιουδαϊσμό και με τον Ισλαμισμό? Είναι δυνατόν? Πρέπει να σας εξηγήσω ότι αυτή τη στιγμή, το έλεγα και μια τελευταία φορά, αλλά θα με ακούσετε να το λέω πολλές φορές, γιατί είναι πράγματα πολύ σύγχρονα, πολύ κοντινά μας. Να, το Σεπτέμβριο περιμένουμε μια τέτοια, θα λέγαμε, σύναξη διαθρησκειακή, όχι διαχριστιανική, αλλά διαθρησκειακή. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όταν ο Ιουδαϊσμός
ομιλεί για έναν Θεό. Γιατί λένε για την... έχουμε λέει ένα Θεό. Και εκεί βρίσκουμε ένα σημείο επαφής. Όχι αγαπητοί μου. Οι Εβραίοι τη στιγμή που δεν δέχτηκαν την θεότητα του Ιησού Χριστού μπορεί να λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά λέει σαφέστατα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εκείνος που δεν έχει τον Υιόν δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Και συνεπώς είναι αθεοί. Αθεοί. Θα μου πείτε, ναι, τώρα εδώ είχαμε ένα Εβραίο, θα εξενίσταν το στράγγι, εμείς άθεοι. Ναι, είσαστε κύριοι αθεοί. Μάλιστα. Σημειώσατε δε ότι η Εκκλησία μας, οι πατέρες, ευθύς εξ αρχής, μάλιστα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ξέρετε τι ήθελαν, επειδή ακριβώς αντελήφθησαν τα πράγματα έτσι, ορθώς, ήθελαν καμία επαφή να έχουν με τους Εβραίους. Μα καμία. Και ξέρετε τι έκανε. Έκαναν. Ίσως θα το ξέρετε. Είναι γνωστό ότι η εορτή του Πάσχα είναι εντελώς συγκεκριμένη. Είναι στα μέσα ή στο τέλος του μηνός Νισάν, δηλαδή του Μαρτίου. Την οποία εορτή μέχρι σήμερα γιορτάζουν οι Εβραίοι. Σταθερή εορτή και γνωστή. Εμείς τι κάναμε, και μάλιστα καθιέρωσε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, τους πατέρες της οποίας γιορτάζουμε σήμερα. Ξέρετε τι έκαναν, την έκαναν την εορτή κινητή. Στην απορία, γιατί κινητή, μόνο και μόνο να μην συμπίπτουμε το Πάσχα μας, να μην συμπίπτει με τους Εβραίους. Μόνο και μόνο γι' αυτό, για να μην συμπίπτει από δεύτερη φορά το Πάσχα μας μαζί με τους Εβραίους. Και εμείς τώρα πάμε να τα βρούμε και να πούμε ότι δεν έκαναν και πολύ καλά οι πατέρες, εμείς τώρα θα τα βρούμε μια χαρά. Είμαι θα ή δεν είμαι θα, προπαιτής και ανόητη, όσο για τους μουσουλμάνους. Μα αφού δεν δέχονται την θεότητα του Ιησού Χριστού, μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Να με συγχωρείτε, συγχωρείτε αυτά που λέω τώρα, τα είπα και χθες και προχθές, αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, αλλά συνέχομαι, γι' αυτό σας τα λέγω, γιατί όλα αυτά πρέπει βέβαια να εδραιωθούν μέσα μας. Έτσι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη δευτέρα του επιστολή γράφει, ο πρεσβύτερος, εννοεί τον εαυτό του, εκλεχτή κυρία, πρόκειται περί μιας εκκλησίας και της τέκνης αυτής, τους οποίους ους εγώ αγαπώ εν αληθεία, και ου και εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι εγνοκότες την αλήθεια. Είδατε πως προβάλλεται διαρκώς η αλήθεια. Δια την αλήθεια την μένους εν ανημήν και με θυμόν έστε εις τον αιώνα. Αλήθεια, πρώτα η αλήθεια και μετά είναι η αγάπη. Έτσι λοιπόν, ας το ξέρουμε αυτό, ότι προηγείται πάντοτε η αλήθεια. Δεν μπορεί να με πλησιάσεις εσύ ο αιρετικός όταν δεν έχεις, δεν κατέχεις την αλήθεια εν ονόματι τάχα της αγάπης. Ένα τρίτο σημείο είναι και ο σκοπός της ενότητος του φρονήματος και των καρδιών, που είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Διότι μην ξεχνάμε ότι σκοπός είναι να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί αποβλέπει η όλη τοποθέτησή μας. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι ο στόχος, είναι ο τελικός σκοπός του χριστιανικού ήθους και πάσης χριστιανικής ασκήσεως. Εάν πετύχω όλες τις αρετές να τις εφαρμόσω, δεν πετύχω να έχω το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχω τίποτα. Τότε λέγομαι ότι είμαι ένας φτωχός ηθικιστής. Ξαναλέω, ο σκοπός της αρετής δεν είναι αυτός σκοπός. Αλλά πρέπει διά της οδού της αρετής να φτάσω στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος
Και αν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, τότε βεβαίως δεν έχουμε και πνευματική ζωή. Και η πνευματική ζωή είναι από εκείνα που χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε τον Χριστό χωρίς πνευματική ζωή. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι η εσχάτη επαγγελία υπόσχεσης. Από όσας επαγγέλλεται η Αγία Γραφή. Ένα τέταρτο σημείο. Είναι η ενότητα. Βέβαια μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί εκεί υπάρχει. Και αυτή η ενότηση είναι εκείνη που σώζει. Καμία άλλη ενότητα δεν σώζει. Δεν πρέπει να αναζητηθεί αυτή η ενότητα έξω από την Εκκλησία. Χριστιανικοί λαοί κατά καιρούς εφρόντισαν και φροντίζουν. Γιατί υποτίθεται ότι ο δυτικός κόσμος, δηλαδή η Ευρώπη και η Αμερική, είναι χριστιανικές χώρες. Υποτίθεται. Ιδρύουν σωματεία, μικρά ή μεγάλα, τι ΕΟΚ, τι ΝΑΤΟ, τι τούπο, τι Κίνα, πει ένα σωρό. Όλα αυτά τα σωματεία δεν έχουν άλλο σκοπό παρά να κρατούν την ενότητα, παρακαλώ, των λαών. Αντιλαμβάνεστε κατά πόσο έχει κρατηθεί και κρατείται αυτή η ενότητα. Ξέρετε τι κάνουμε. Ξαναχτίζουμε, αγαπητοί μου, τον πύργο της Βαβέλ. Ναι, και προσπαθούμε μέσα σε αυτήν την βαβελική ενότητα που οδηγούμεθα στη σύγχυση να βρούμε την αγάπη, την ειρήνη, την ασφάλεια. Μόνο αυτά δεν έχουμε. Ένα πέμπτο σημείο. Και από όλα αυτά, όταν πραγματοθούν, μένει κάτι το θαυμάσιο. Εαυτούς και αλλήλους λέμε στη Θεία Λειτουργία και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει να παραθέσουμε εαυτούς και αλλήλους εις τον Χριστόν. Ναι, το αίσθημα της ασφαλείας και η απουσία του άγχους και του αισθήματος του μετεωρισμού και της αλωτριώσεως θα φύγουν μόνον εάν πετυχαίνουμε αυτήν την ενότητα μέσα στο Πνεύμα του Θεού εις τον Χριστό, μέσα εις την Εκκλησία. Αγαπητοί, είναι αίτημα των καιρών η ενότητα των πιστών. Μην είμαστε κομματιασμένοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε κομματιασμένοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ό,τι πιστεύει η Εκκλησία, αυτό θα πιστεύουμε. Και γι' αυτό θα φροντίζουμε. Και γι' αυτό θα αγωνιζόμαστε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορούμε να πετύχουμε αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και μελετούμε ό,τι διδάσκει η Εκκλησία. Μελετούμε την ενότητα για να την έχουμε. Από εκεί δε εξαρτάται, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, και η εθνική ενότητα και ομοψυχία. Από εκεί. Όπως και η ενότητα των ομοδόξων λαών. Έχουμε και άλλους λαούς που είναι ομόδοξοι. Έχουμε ενότητα μαζί τους. Ένα μόνον. Η ενότητά μας αυτή να είναι εναληθεία. Το υπογραμμίζω, εν αληθεία, ό,τι σας λέγω καθόλου το μήκος της ομιλίας, με αιώνιο πρότυπο την ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αμήν.